Θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα στον κύριο Πατριανάκο και στον κύριο Καφετζάκη. Κύριε Πατριανάκο, μέσα σε αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν και άνθρωποι που το διοικούν. Έχουμε την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, έχουμε και τους διοικητές. Ο ρόλος του σημερινού διοικητή, δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο του συγκεκριμένου διοικητή, του κάθε διοικητή που αυτή τη στιγμή μπορεί να διοικεί ένα νοσοκομείο στην Κρήτη, ποιος πρέπει να είναι πραγματικά? Να βοηθήσει το έργο των ιατρών, να βοηθήσει την λειτουργία των κλινικών, να προωθήσει την σωστή ιατρική πράξη και ευθύνη. Mm-hmm. Είναι νομίζω σαφέστατο. Να μπορέσει να οργανώσει καλά ακόμα και την διασύνδεση των κλινικών και των νοσοκομείων, αν θέλετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Κύριε Καφετζάκη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι, αν καταλαβαίνω το νόημα της ερώτησής σας, η γνώμη μου είναι ότι τόσο ο διοικητής είπε, όσο και οι διοικητές των νοσοκομείων, λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν για να σταματήσουν την κατηφόρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι μια κεντρική πολιτική επιλογή. Και αν δεν αλλάξει αυτό, δεν μπορεί κανείς να αναστρέψει την εικόνα του νοσοκομείου. Θέλω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Όμως, αν εγώ είμαι διοικητής σε ένα νοσοκομείο και βλέπω ότι τρεις κλινικές μου έχουν διαλύσει, δεν υπάρχουν, δεν μπορώ να ζητήσω βοήθεια και στήριξη από το Υπουργείο, δηλαδή να πω στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, εδώ δεν έχω παθολογική. Ναι. Αναγκάζομαι να την κλείσω. Αυτό δεν θα ήταν μία μορφή πίεσης, γιατί καλώς εσείς υγειονομικοί είστε στον δρόμο, καλώς πιέζετε, καλώς κατεβαίνουν οι πολίτες στον δρόμο, αλλά ένας διοικητής και ένας διοικητής υγειονομικής περιφέρειας μπορεί να το δει και λίγο διαφορετικά στο πώς ασκήσει την πίεση. Πολύ ωραίο είναι αυτό που λέτε. Γι' αυτό λοιπόν καταλήγουμε ότι αυτό που μπορεί να κάνει πολύ καλά σήμερα ένας διοικητής που σέβεται τον εαυτό του να παραιτηθεί. Πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, διοικητής νοσοκομείου, μεγάλη κουβέντα αυτό που ανοίξατε. Εσείς το ανοίξατε. Ναι, όχι, η απάντηση που δώσατε. Εγώ ανοίγω τη συζήτηση εδώ. Πριν από μερικά χρόνια, θυμάμαι περιστατικό διοικητή, ίσως ο κύριος Βρύζης, θα το θυμάστε, ίσως το θυμάστε και όλοι, που είχε πει ότι εάν δεν δοθεί λύση με δύο γιατρούς που έλειπαν, εγώ θα κλείσω την κλινική. Και δόθηκε λύση. Βεβαίως δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα των προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν. Με συγχωρείτε. Βεβαίως. Θέλω να πω μια κουβέντα εδώ. Βεβαίως. Το Νοέμβριο το Υπουργείο Υγείας παραίτησε το διοικητή του Βενιζελίου. Mm-hmm. Και τον παραίτησε διότι τον θεώρησε υπεύθυνο. Κατά την άποψή μου, τον χρησιμοποιήθηκε ως αποδημοπέος τράγος. Όχι ότι ήταν ένας καλός διοικητής, αλλά χρησιμοποιήθηκε για αυτόν τον τρόπο προκειμένου να φύγουν οι ευθύνες πάνω από το Υπουργείο Υγείας. Έχουν περάσει, σήμερα έχουμε Μάρτιο. Οι αναισιολόγοι έχουν μειωθεί κατά 2. Οι ακτινολόγοι έχουν μειωθεί κατά 3 από παραιτήσεις. Mm-hmm. Ποιος φταίει σήμερα και γι' αυτό? Και μάλλον θα συνεχιστεί και αυτό από ό,τι προφανώς. Κατά συνέπεια, δεν είναι θέμα διοίκησης. Mm-hmm. Όχι πως δεν μπορεί να έχεις και μια καλή διοίκηση, αλλά αυτή η κατάρρευση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά της Ελλάδος, είναι μια κεντρική πολιτική επιλογή και έτσι κανείς πρέπει να τη διαβάζει. Ναι, αλλά είναι και διοίκηση. Γιατί σε εμάς φύγανε γιατροί που καταγγείλανε τον τρόπο που αντιμετώπισε η διοίκηση. Και με πολύ συγκεκριμένες αναφορές και καταγγελίες. Και στο Ρέθινο υπήρξαν προβλήματα με τη διοίκηση, κύριε Σαρδάκη. Για τη διοίκηση του νοσοκομείου, βέβαια το αυτή κανένας δεν ίδρωσε. Ο κύριος Πλακιωτάκης, όταν συναντηθήκαμε, κάναμε μια συνάντηση πριν τα Χριστούγεννα, είπε τα πιο αρνητικά λόγια για τη διοίκηση του νοσοκομείου. Η διοίκηση του νοσοκομείου παραμένει ίδια και είναι ξανά υποψήφια και λέει ότι θα συνεχίσει να είναι και στην ίδια θέση. Πολύ γρήγορα, κύριε Πατριανάκο, μου ζήτησε το λόγο ο κ. Πατριανάκο. Ένα απλό παράδειγμα θα σας δώσω. Στο νόμο υπάρχει ότι 6 μήνες πριν τη συνταξιοδότηση προκυρήσω τη θέση. Το έχετε δει ποτέ να αυτό? Έχετε δει ποτέ να προκυρήσετε θέση? Εγώ συνταξιούχους βλέπω. Δεν βλέπω να αποκηρύσσονται οι θέσεις. Είναι το πιο απλό παράδειγμα που λέει πότε μία διοίκηση μπορεί να λειτουργήσει ή όχι. Υπάρχει ένα οργανόγραμμα. Μιλάμε για GDPR και μιλάμε ότι πόσους ασθενείς, πάνω από 500 είναι σε κάθε εφημερία που δέχεται ημερησίως το Παγνί και το Βενιζέλιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με το οργανόγραμμα του 2012, τότε που λόγω των μνημονίων μειωθήκαν οι θέσεις και δεν έχει γίνει καμία κίνηση, όταν όλοι φωνάζουμε ότι έχουν αλλάξει συνθήκες, έχουν αλλάξει οι ασθενείς οι οποίοι εξετάζονται, αλλάξτε το οργανόγραμμα, κάντε αιτήσεις στο Υπουργείο να προσθεθούν οι θέσεις εκεί που χρειάζεται και δεν κάνουν τίποτα. Σαφώς και μπορεί μια διοίκηση να κάνει πράγματα. Μάλιστα.
Το θέμα είναι τι κριτήρια αξιολόγηση βάζει ο καθένα. Εμεί οι υγειονομικοί και ο λαό, κριτήριο αξιολόγηση στου διοικητέ είναι ότι δεν θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική που εφαρμόζουμε. Που έχει να κάνει με περικοπέ, έχει να κάνει με μετακινήσει, έχει να κάνει, αν θέλετε, με συγχωνεύσει κλινικών. Τα λέω αυτά γιατί, κοιτάτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση των εκάστοτε διοικητών και του συγκεκριμένου που είμαι πρόεδρος του σωματείου θεωρείται από τους πιο πετυχημένους διοικητές και διοικήσεις γιατί πληρεί τα κριτήρια αξιολόγησης της κυβέρνησης. Κριτήριο αξιολόγησης που είναι συγκεκριμένα. Έχεις κάνει περικοπές στα οικονομικά σου και στα ζητήματα αυτά. Έχεις πληρότητες. Υλοποιείς κατά γράμμα την κυβερνητική πολιτική. Είσαι βασιλικότερος του βασιλέως. Σε αυτά η διοίκηση του Παγνή παίρνει για την κυβέρνηση πάνω από το 10. Για τους υπόλοιπους, για τον υπόλοιπο λαό, είναι όχι 10, είναι μείον 0. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς υλοποιεί μια πολιτική που λέει θα κρυώνεις γιατί είναι κόστος να σου ανάβω το καλοριφέρ, θα πληρώνεις τις εξετάσεις σου καρκινοπαθή γιατί είναι κόστος να σου κάνω τις εξετάσεις, θα σου βάζω αλυσίδες στο νοσοκομείο γιατί το νοσοκομείο είναι ιδιοκτησία και δεν θα μπαίνει κανένας μέσα. Και αυτά τα κάνει με τις ευλογίες των κυβερνώντων. Η διοίκηση του Παγνή, γιατί δεν είναι προσωπικό, θεωρείται η πιο πετυχημένη με όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο Υγείας. Άρα πρέπει ουσιαστικά αυτή η αξιολόγηση να είναι για την κυβέρνηση και βεβαίως για αυτούς που υλοποιούν την πολιτική αυτή. Κατ' εικόνα και καθομοίωση είναι, κύριε Δασκαλάκη. Ό,τι είναι στο Υπουργείο είναι και οι διοικήσεις. Δεν έχει διαφορά. Και εμείς έχουμε διοικητή ένα Άδων Γεωργιάδη με το ίδιο σκεπτικό, με την ίδια αλαζονία, με την ίδια έπαρση, με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν. Δεν έχει διαφορά και υλοποιούν και την ίδια πολιτική. Μάλιστα. Δυστυχώς. Και βεβαίως υπάρχει και αυτό έχει επίπτωση και στο ότι φεύγουν. Παίζει ρόλο στο ότι φεύγουν οι γιατροί γιατί εισπράττουν. Και το υπόλοιπο προσωπικό εισπράττει συνεχώς την αίσθηση ότι δεν εκτιμάται αυτό που προσφέρουν. Δεν υπάρχει σεβασμός για τον κόπο και την προσφορά των εργαζομένων. Σε εμάς έχουμε προσωπικό που του οφείλονται άδειες από το 2019 και από το 2020, νοσηλεύτριες. Έχουμε γιατρούς που τους οφείλονται δεκάδες μέρες άδεια και όταν πάνε να ζητήσουν κάτι έχουν μια πολύ αρνητική αξιολόγηση, μια αντιμετώπιση. Πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, ήδη από πάνω με μαλώνει ο σκηνοθέτης. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.